Καλησπέρα, είμαι και ο Λόγος Άμιντο. Αυτή πρέπει να είναι μακράν η πιο κρύα ημέρα μέχρι τώρα. Φετινού χειμώνα. Όπως είδατε και από το βίντεο short που ανέβασα σήμερα. Ναι, καλά ακούσατε, ανεβάζω πλέον και δύο βίντεο την ημέρα, συνέχεια. Ανεβάζω και βίντεο short πλέον κανονικά. Με το κανονικό της μέγεθος και από το αξάλιλο που έκανα παλιά. Βγήκα έξω και πραγματικά μαγεύτηκα, γιατί πλέον το κρύο εδώ στην Ελλάδα γίνει κάτι το σπάνιο. Αυτό που πήγαμε ολόκληρο το χειμώνα μέχρι τώρα Δεκέμβριο, Νοέμβριο, Οκτώβριο, άρα και Σεπτέμβριο, βέβαια και το φθινόπωρο μπορείς να κυκλοφορήσεις και με κολομάνικο. Εδώ έφυγε το χειμώνα όμως, είσαι με φούτερ μόνο, χωρίς άλλη υποστησία, χωρίς μια πάνω ξέρω εγώ. Τι τελεί, μας θέλουμε να κολλήσουμε μια ιώση, καμιά γρήπη. Φανταστείτε, είτε αυτές οι ιώσεις, λύπη, COVID και οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, ακόμα και στο τόκοκος, μοιάζει λίγο με τη λύπη και μείνει γέννητα, πλέον κάνουν θλάψεις στα νοσοκομεία. Τώρα το μένει μόνο να γεμίσουν πάλι κλινικές και να τρέχουν πάλι όλοι μαζί στα δεξιά. Είναι κάτι, πραγματικά δεν το εύχομαι, ούτε στο χειρότερο μου εθώ να κολλήσει COVID και να τα έχει στα διασυλλημμένα στα νοσοκομεία και ετοιμοθάνατος. Τώρα έχουμε ίσια γύρω στους 60 νεκρούς την ημέρα, όλοι με υποκείμενα νοσήματα και ο COVID αυτή πάει. Μας έχει γαμίσει όλο το COVID, ας πούμε και λίγο λαϊκά. Καλά, για τον COVID θα κάνουμε βίντεο αποκλειστικά μόνο για τον COVID. Θέλω να το καλύψω το θέμα. Γιατί εντάξει, όσο και να κάνεις, είναι πολύ σοβαρό θέμα το ο COVID. Είναι το κύριος πως είναι, ψιλοψυχαλίζει κιόλας. Έχουμε μόνο μια και ασύβροχη ώρα αυτό το βίντεο. Ρίχτε από εκεί, όπως βλέπετε έχει λίγο ήλιο. Ο ήλιος αγνοφαίνεται τώρα αυτή τη στιγμή εδώ στο Μαρούσι. Ναι, καλά ακούσατε, είπαμε Μαρούσι. Τώρα δεν έχω όρεξη να πω Κηφισιά, θα μπορούσα να πω Κηφισιά, που είναι αυτά. Αύριο πιο κοσμοπολιτικά σημεία εδώ στην Αττική. Είπα, μιας και είναι σήμερα αυτή η μέρα τόσο ιδιαίτερη που είχαν πάνε αυτό το κρύο που... γενικά όλη η εβδομάδα πήγε έτσι. Βέβαια εμείς δεν γίναμε βίντεο κάθε μέρα έξω, αλλά όλη η εβδομάδα πήγε με λίγα λόγια κάπως έτσι. Δηλαδή με 5 βαθμούς έξω, άντε και μείον 1 το βράδυ. Α, το βράδυ είναι πιο άσχημα από ότι είναι το πρωί. Έτσι γίνεται με το κρύο. Είναι πιο άσχημα σε κάποια άλλη περίοδο, όχι όλη την ημέρα. Δεν είναι το ίδιο την ημέρα, αλλιώς δεν υπήρχε βράδυ και δεν υπήρχε νύχτα. Ήταν 24-7 μέρα. Που δεν λέει. Δεν έχει νόημα να είναι έτσι. Άλλοι πλανήτες σε άλλες ηλιακές θα πρέπει να είναι έτσι. Το μόνο είναι να τους ανακαλύψουμε. Και για τους πλανήτες θα κάνουμε και ένα βίντεο ανάλυση στο μέλλον. Ακόμα βέβαια στο μέλλον θα προσθέσω εγώ και είπα πριν από λίγο. Πάμε λίγο να μιλήσω λίγο για την ημέρα. Φαντάζομαι ότι είδατε και τις αναλύσεις που έκανα. Αφιέρωσα στο θέμα. Γιατί φαντάζομαι ήθελε μια ανάλυση για το συγκεκριμένο θέμα. Εντάξει, όσο και να κάνεις είναι κάπως σοβαρό. Είναι τόσο... δεν βλέπετε, δεν φαίνεται. Ψυχαλίζει, όλο ψυχαλίζει. Σε παρακαλώ, μην πιάσει. Μερικά με αυτό χέρι, ας γυρίσω πρώτο το βίντεο και μετά να βρίσκεις όσο θέλεις. Δεν με νοιάζει. Στο βίντεο να με πιάσει. Θα αναγκαστώ να χρηστώ σε κανένα υπόστεγο, στο εγώ. Άντε, κύριε υπόστεγο, καλό είναι, αλλά το μόνο που θα είναι να μιλήσει τώρα από κάτω το βίντεο. Γιατί μετά θα έχω θέμα. Θα γεμίσεις κάμερα νερά, θα πρέπει να την καθαρίσω, να την στεγνώσω. Μη σου πω να βρίσκεις και κατάκτοτο, μπορεί να χαλάσει η κάμερα. Είναι το να τρέχω, είναι το έχω αριστερά δεξιά και να μην... αλλά σκάμε να τρέχω και το φτάνω μετά. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Δεν έπαιρνε, μπορεί αύριο να έχει πάλι και να έχει πάλι ζέστη. Μπορεί να είναι μόνο μια μέρα αυτή η θερμοκρασία, ακόμα και θερμοκρασίες. Και άλλες μέρες να μην υπάρχουν πλέον αυτές οι θερμοκρασίες. Να πάρει, υπάρχει λίγη καλοκαιρία, φύγαμε όλο το χειμώνα σχεδόν με 20 βαθμούς σχεδόν. Εδώ στο Μαρούσι είναι από εκεί, πάμε, εκεί πάμε τώρα.
Γεια, σας έχω πει. Όσο περνάω το έχω ξαμαρούσει, δεν το βαριέμαι ποτέ. Είναι σούπερ από αυτό και το όλο θέμα. Απολαμβάνω, όχι δεν πάει. Γούστα είναι αυτό. Άλλος περνάει και να πει, φίλε Άγγελε, ή δεν το βαριέσαι, έχει μόνο μια πλατεία, έχει μόνο και αυτό είναι όλο. Ναι, αλλά η πλατεία είναι όμορφη. Εμείς θα σας πούμε με τη Κηφισιάς. Τη Κηφισιάς, έτσι και έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει ιδιαίτερα. Εντάξει, δεν είστε τόσο πολύ στα μαγαζιά και στις πλατείες. Οι Κηφισιάς είστε ιδιαίτερα στα μαγαζιά. Με ιδιαίτερα και ακριβές αγορές. Έτσι και αλλιώς απευθύνεται στους αυτούς που έχουν πως τα ακριβά. Πως τα ακριβά έχω, πως τα ακριβά. Συγγνώμη, αυτό είχα δει και στο Φαρανταβίλα. Από τις πρώτες μέρες πήγε παίκτες. Μα φτάσαμε στο Μαρούσι, στην πλατεία, εδώ είμαστε. Τι σκούστε φίλε, το κακό είναι ότι βγάλανε τα τριενιέτ. Τώρα πες να έχουν βάλει και το δέντρο. Πάμε να δούμε. Κάτι προηγούμενες μέρες είχαμε πάει. Πάμε ακόμα στο έξω κομμάτι. Τώρα μένει να δω εάν το δέντρο υπάρχει ακόμα. Αυτό μένει, να δω αν είναι ακόμα το δέντρο εκεί. Μόνο το δέντρο δεν ξέρει. Μου αρέσει. Είμαι εκεί που μεγάλωσα. Πριν από τα πρώτα 3 χρόνια φτάσα στον Πειραιά. Θα βέβαια τώρα που έκανα Πειραιά θα μπορούσα να πάω και στον Πειραιό μια βόλτα. Να δούμε λίγο και τα πλοία που είναι εκεί. Ξέρετε, τα πλοία μου είναι η αγάπη μου. Ειδικά τα ελληνικά πλοία είναι η αγάπη μου. Αλλά αυτό θα δούμε στο επόμενο βίντεο. Θα το αναλύσω θέμα πολύ καλύτερα. Λοιπόν, εμείς έτσι με αυτά με την εικόνα βλέπαμε το χειμώνα, τον Δεκέμβριο ας πούμε, που ήταν όλα σχολισμένα και όλα ήταν μια χαρά. Εδώ θυμάστε και φωτιά και φωταγωθεί όλο το σημείο αυτό πάρα από το σταθμό. Και τώρα δεν έχει κανένα σχολισμό, είναι όλα όπως ήταν πριν, πριν ήταν Χριστούγεννα. Αυτό είναι το πιο λογικό από όλα. Νομίζω, έχω την εντύπωση, ότι το δέντρο θα είναι ακόμα εκεί. Θα περάσει ακόμα ένα τρεις-τέσσερις μέρες και τώρα θα το βγάλουμε. Έτσι πάει περίπου. Για πάμε να το δούμε. Let's go check it out. Για πάμε να το ζεκάρουμε, να δούμε τι εάν είναι ακόμα εκεί το δέντρο. Όχι, να δεν μπορεί. Θα δείξει, θα να δούμε τώρα. Εδώ είναι εδώ, στη γωνία. Α, για ποιον δεν ξέρει, για να την έχει μαρούσει, έχει και υπόγειο πάρκινγκ. Και που το πληρώνεις. Λοιπόν, το δέντρο είναι ακόμα εδώ. Δείτε το τώρα, να το. Φαίνεται και στο βάθος. Το δέντρο είναι ακόμα εδώ. Μάλιστα. Οκ. Βέβαια, αυτό που με χάλασε λίγο στο δέντρο αυτό, είναι ότι δεν έχει σολίδια. Δεν έχει το παραμικρό σολίδι. Δεν συγκεκριμένεται το δέντρο πέρα στο Μαρούσι. Ενώ ας πούμε και στο Σύνταγμα και στο Πειραιά, τα δέντρα είχαν σολίδια και φωτιάνε και φωταγωμένα. Για να πάμε να πάρουμε ένα κοντινό καλό πλάνο. Αν και το έχω ξαναδείς την πρώτη φορά. Απλά λόγος που έκανα το σημερινό vlog είναι επειδή είχε κρύο, επειδή είχε αυτό το καιρό. Αυτό το κρύο καιρό. Ωραία. Και θα πάρω και ένα κοντινό πλάνο. Πώς φαίνεται. Πάμε μέσα στην Αρμούνα να πηγαίνουμε λίγο αυτά τα σημάδους. Βέβαια τι λέω, θα έχω ξανά αυτές τις φορές. Θα μπορούσα να πω καμία φυσιά να κάνω αυτό το βίντεο. Αλλά δεν έχω όρες, βαριέμαι. Θα κάνω το ένα για να πηγαίνω εκεί. Για
μπορούσα να το κάνω ακόμα και στο μολ. Αν και το μολ δεν έχουν εξτολίσει τελώς. Οπότε μου αλάθες. Στο κέντρο. Στην τέτοια. Λοιπόν, έμεινε πια 10 λεπτά ήδη. Οπότε έχουμε πάρα πολύ να κάνουμε μια βόλτα. Εδώ στο μέρος, είτε εδώ κόσμο που έχει. Σας ξαναλέω, ο μόνος λόγος που έκανε αυτό το βίντεο σήμερα εντάξει, μάλλον έχουμε δει τόσες φορές. Έχουμε δει ένα κρεμμύριο φορές. Δεν. Αλλά σας το λέω, εγώ δεν το βαριέμαι ποτέ, όσο φορές και να έρθω. Εδώ, το πιλιάκ, δεν ξέρω να το βαριέμαι ποτέ. Ενώ την κυψίτη έχω αρεθεί ήδη. Γι' αυτό δεν πηγαίνει, δεν έχω αρεθεί. Δεν πηγαίνει πλέον, δεν έχω αρεθεί. Άμα το. Εδώ τι γίνεται από μαγαζιά. Εδώ είναι κυρίως γιατροί. Είναι οικολόγοι. Παθολόγοι, παθοδίατροι. Είναι ένα σωρό. Για πού μέχρι να αρχίσουμε. Βέβαια τώρα αλήθεια είναι ένα εξωτερικό θα πήγαινα. Τραβάει το θέμα. Θα μου άρεσε να πάω ένα εξωτερικό. Να δω την εξέλιξη στην άλλη χώρα. Σε έχω να πάω από το 2002 που είχα Τουρκία. Που σαν τάση. Εντάξει. Τελικά η Τουρκία δεν είναι τσάτ, δεν είναι τσάτ μια χώρα. Με εμένα το αποστέλεσαι σήμερα πάρα πολύ. Ήτανε cool, πολύ cool. Απλά ο Ερντογάν την έχει κάνει έτσι. Στα χάλια της. Η οικονομία του φύγει βέβαια καθόλου καλά. Η τουρκική λέει θα καταράει σιγά σιγά. Λίγο ακόμα μένει και θα καταστραφεί τελώς. Θα χρησιμοποιήσει τελείως η χώρα. Τι είναι το η απόλυτη ρολιά. Θα χρησιμοποιήσει η Τουρκία για να δώσει να ζητάνε μετά να είναι από εμάς. Και εμείς είμαστε σκατά. Μπορεί να βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά δεν έχει ακόμα να κάψει χάρη τελείως από την οικονομική κρίση του 8. Και την οικονομική κρίση του 12, την παγκόσμια οικονομική κρίση. Εδώ έχει μαγαζιά, από εκεί είναι η εκκλησία, έχει εδώ η εκκλησία καλή για τους Ελληνάτες. Έχει και εδώ, στην Εζέσσα έχει. Και έχει άλλη μία, έχουμε πάει δύο φορές για blog και για να βγούμε μέσα να κάνουμε προσοχή. Α, προσοχή, να σου πω και αυτό μια πληροφορία. Ότι εγώ προσέχω μόνο όποτε το έχω ανάγκη, όχι στην έκεια κάθε μέρα. Ακόμα και στο σχολείο που ήμουν, και δημοτικό και γυμνασιακό ηλίκιο, προσοχή έκανα μόνο μια φορά την εβδομάδα. Για να πάει καλά, όλοι το μάτι. Από το σχολείο είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε προσευχές. Κάθε πρωί, πήγουμε για μάθημα, έλα εδώ, πήγαμε για προσευχή, πέρα στο πατέρι μου και πέρα μέσα. Ας πούμε τώρα, είδατε μια πολύ π.χ. έκανα μια προσευχούλα για να μην βέξει. Και φαίνεται ότι ο Θεός με άκουσε. Άκουσε τις προσευχές μου. Που έκανα. Είμαστε που έκαναν τα σκηνιά για να μπορούσα να τα καταπλήσω ακόμα μια εβδομάδα μέχρι τώρα, με τέλη Ιανουάριου. Α, δεν σας είπα. Δεν σας είπα ότι δεν σας ένεχα τα σκηνιάτικα. Και εμείς τώρα σας πήρες στολίσαμε. Και φέτος, στις μέρες χρονιές, τα σκηνιάτικα τα αφήσαμε πολύ λίγο. Δηλαδή 4 εβδομάδες. Για μετά από εκεί δεν τα ξαναβάλαμε. Ας το πει το θέμα. Σολίζουμε επειδή θέλω εγώ και επειδή θέλω όλη η διαψηφία στην οικογένειά μου σπίτι. Επειδή θέλω εγώ, δεν μου αρέσει εμένα.
η Μαρίσα η μητέρα μου, ότι αν δεν ήμουν εγώ, μπορεί να ζήσαμε και καθόλου. Όλη η χρονιά. Ειδικά τα Χριστούγεννα. Αν δεν ήμουν εγώ. Μου το θέλω πολύ. Να κάνω μαγκή. Μ' αρέσει. Έχει πλάκα η όλη φάση. Είναι ωραία φάση. Κάση. Εντάξει, το γεννά. Δεν μου αρέσει να μου ένα χωριό, ξέρω εγώ. Με αβέρεια από εκεί. Και ακόμα και στη Μύκονο, θα μου αρέσει να μου ένα. Να καθαίρετε. Έλα, στη Μύκονο δεν μπορώ να πάω. Έχει πολύ αρέσει με καιρό. Μη σας μπορεί να έχει υπογραφητικό κιόλας. Ενώ δεν μπορείς να ζητήσεις. Έχω και μια διαδικατά μου ήρθε. Τώρα πριν την λίστα να αναφέρω. Σκέφτομαι αύριο, μιας και σας είπα ότι ο Πειραιάς είναι ακόμα θελισμένος, να ανακατεύουμε αύριο στο λιμάνι. Να κάνουμε βόλτα. Βόλτα στο λιμάνι, όχι στο δημοτικό. Μπορούμε το δημοτικό να πάει τρεις φορές. Ιδίως όμως στο λιμάνι. Να δούμε και τα πλοία. Που είναι η αγάπη. Είμαστε μια από κάτι μέρες που είμαστε και σπέραμε. Και πέραμε σαν πολύ να πάω. Αλλά πρέπει να βρω τη λεωφορεία, πρέπει να δω τις ώρες. Κάνε λεωφορεία συνέχεια, από εκεί είναι πολύ κεντρικό σημείο. Θέλει λίγο οργάνωση όμως. Όχι φυσικά, έχει και καλή μέρα, όχι όπως είναι σήμερα. Έχει μια καλή μέρα. Κοίτα εδώ μαλάκα γίνεται από περιστέρια. Λοιπόν, πίσω μας. Το εκεί είναι ένα εμπορικό κέντρο, το οποίο όμως δεν τρέχει ποτέ. Έχουν βάλει μερικά μαγαζιά μέσα, αλλά δεν το έχουν χρησιμοποιήσει ακόμα ποτέ. Έχει παραμείνει μη λειτουργήσει. Εδώ είναι κανονιτάτικα. Για όποιον δεν ξέρει, εδώ παίρνει και λεωφορείο. Παίρνει το 410, παίρνει το 550, παίρνει το α7. Και αλφοκτώ, όλα θα πάνε στην Αθήνα, στο κέντρο. Τώρα θα πάει Σύνταγμα, πρέπει να πάει παλαιό Φάλιρο, το 4-10 πάει Μελίσια, το 4-10 πάει πίσω Άκα, το 8-10 πάει Βοτιαχνείο, και Αθήνα και κέντρο πάει, που είναι το Αραίος, εκεί σταματάει, που είναι το Αραίος. Εγώ όποτε θέλω να πάω κάπου, έρχομαι εδώ και πάνω να πέρα 50, για να πάω παλαιό Φάλιρο. Για ένα και μοναδικό σκοπό, θα πηγαίνει το πλανητάριο. Δεν θα πω τώρα σύντομα, όχι μου έτσι πηγαίνει το πλανητάριο να μιλήσει ένα γύρω μέρος, αλλά δεν. Όχι, δεν το έχω βαρυθεί, αλλά δεν βαριέμαι να πω τώρα πάλι, να δείχνω λεωφορεία στα δεξιά. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα, με τα λεωφορεία, δεν είναι πέντε λεωφορεία, 4-10. Είναι εδώ, είναι εδώ. Δηλαδή έχετε το 5.50. Το 4.10 έχετε σε 5.10 λεπτά. Εγώ όσο πολύ και ήθελα να πάω κάπου που ήθελα πολύ να πάω, ποτέ θα περίμενα μία ώρα για να πάω στην Αμήνα και να το χάσω μία ώρα μόνο. Αν πήγαινε σε ένα θα ήμουν 5 ώρες εκεί, στη σχολή, θα δεν πάω σχολή καθόλου, αφού δουλεύω τώρα πλέον. Άρα 5.50. Άντε, καλό ρίσκο, άντε, πήγαινε κάτω. Μου άρεσε να πω μέσα από κανένα γεννήθεια, αλλά δεν λέει. Έτσι, εσύ τώρα έχω χάσει ήδη, μπορείτε, βάζω να έχω χάσει ήδη. Το τηλεφώνη είναι πολύ αργό μέσα. Είναι στην άργεια, στην συνέχεια. Για, πάμε και πολύ σαν στο... Δεν το... Λέτε τι όνομα που είναι. Έτσι, το λεωφορείο, να το. Πίσω είναι, φαίνεται. Αυτό είναι το 550. Το 4-10 έχει σε 5 μίλες. Δεν περίμενα όταν 5 μίλες ήταν να πάω σε ένα μέρος με τίποτα, όσο πρόκειτο και αν ήταν. Ας πούμε πέρυσι που γίνει αυτό το τέμπι που είχε σταματήσει ο Πεσταχός, που είναι ακόμα στη σχολή, θα ήμουν και μία ώρα για να πάω σχολή.
Εκεί όμως πρέπει να περιμένω. Γιατί δεν θα μου άρεσε να πάρω απουσία. Και στις σχολές αυτές, όλες οι σχολές είναι πέραν τα σχολεία, οι απουσίες είναι κρίσιμο κομμάτι σαν να υποφοιτήσω. Δηλαδή, αν κάνεις δύο απουσίες σε ένα μάθημα, μένεις στο μάθημα. Αν κάνεις μια απουσία σε ένα μάθημα, δεν μένεις. Θα πρέπει να προσέχεις ιδιαίτερα. Ειδικά πέρυσι, εγώ δεν έκανα καμία απουσία. Μόνο τότε που έκανα τα τέμπη, που λείψανε όλοι αναγκαστικά, και τότε που είχα κολλήσει COVID. Βέβαια, στα COVID ήμουν μόνο μια μέρα στο σπίτι. Μετά πήγα σε όλη κανονικά, γιατί δεν μπορούσα να χάσω τώρα άλλες μέρες. Γιατί σας είπα, είναι λίγο αυστηρό το θέμα με τις απουσίες. It's a little bit strict. Οπότε αύριο Μάγκης πάμε με Πειραιούς. Βέβαια, αν με βοηθήσει ο καιρός. Βέβαια, σήμερα λέγανε κάτι για βροχές και για καταπονισμούς και λοιμούς, δεν ξέρω τι, και χιονοπτώσεις. Τώρα μην πας χιονοπτώσεις, τσιμπάνιθε, χιόνισε. Και στην Ημιτό χιόνισε. Και στον Οροπό χιόνισε. Και όλα αυτά τα μέρη. Αφού είναι βουνά, αλλά γιατί έχει γίνει σάπα κάνει. Και όταν ανοίγεις βουνό μέσα στην Αθήνα, το κάνεις μόνο στο βουνό. Είναι τόσο ψηλά. Είμαστε τώρα, είναι κεντρικό σημείο. Τώρα φάω το λεωφορείο, αυτό δεν παίρνει να πάει να κάνει γύρω να πάνε, μην παίρνει να πάνε. Μέχρι και 5.41, το λεωφορείο μου πήγαινε στη σχολή. Α, ορίστε, είδες να σου τα ανέφερα, ορίστε. Εμφανίστηκε. Σταθμός αμαρουσίου, σταθμός μεταμόρφωσης είναι το 5.41. Αυτό με πάει στη σχολή. Δεν πήρα μια ξαρία φορές και πέρυσι που είχαμε το θέμα με τα τέμπη και πόπερσι. Έτσι, τα λεφτά δεν σταματάνε όσο και να γίνει. Δεν σταματάνε. Τι γίνεται, πολλοί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν παίρνουν ένα χαστό και να πάνε στι δουλειέ του, στα σχολεία του, στι σχολέ του ή και στι δουλειέ του ακόμα τι ίδιε. Δείτε το εικόνα. Μπίζει σήμερα το Μαρούσι, μπίζει. Είναι φίλοι και ο καιρός μου αρέσει. Είναι και ο καιρός μου αρέσει. Μόνο αυτό έχω να πω. Και ο καιρός μου αρέσει. Μοστάρω. Τώρα η λύση είναι τα βάζοντα 23 λεπτά και τη σταλίκα και με το παραπάνω. Ανέβω στη θερμοκρασία. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά ανεβάσω την εργασία. Στην αρχή που είχα χρειώνα, κοιτά. Δεν το κρύβω, χρειώνα. Λένε γιατί σε χρειώνα, αλλά όχι πάω χρειώνα. Και πάμε λίγο πιο πίσω. Αυτό που ήθελα να στο δείξω, το αυτό έδειξα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας εδώ πέρα στην Μαρούση. Κάναμε ένα χειμερινό vlog. Κάναμε κι άλλα, όχι πάλι Μαρούση, κάπου αλλού βέβαια. Μην το παραχέσουμε το θέμα. Ναι, ήταν πολύ βαριές. Αν και εσύ μπορεί, Μαρούση δεν το βαριέμαι ποτέ. Never κρυμπόρ. Καλησπέρα. Ναι, εκεί έχω παρκάρει. Ωραία, φίλε, ψαρεύω και εδώ, τεράστια. Μηχανάκια, εφορία, αυτοκίνητα. Εδώ, σε αυτό το σημείο βλέπετε πίσω μου, με τον δρόμο, έχει πάντα κίνηση, εδώ πάντα παραλύει το μέρος.
τις εκνευρεύτηκες. Δεν μένει ποτέ στάσιμο αυτή τη σημεία εδώ. Πάντα έχει γίνεις. Always. Always. Always a topic. Λοιπόν, το βίντεο που είπα προηγουμένως στην Πειραιά, και αντίθετο σαν fact, αντίθετο σαν γεγονός, μπορεί να πάμε, μόνο αν έχει συμβεί, δεν θα πάμε. Πάμε από αλλού. Για να κάνουμε μια ανάλυση εγώ. Αλλά αν έχει άλλο καιρό, φαίνεται ότι δεν κατεβαίνω Πειραιά. Να κάνουμε vlog. Vlog στο λιμάνι. Που είναι η αγάπη. Τι να κάνω. Βέβαια, έχω κάνει κάποιες φαντάσεις. Ένα μέρος που δεν έχω πάει ποτέ για vlog. Έχω πάει πολλές φορές εγώ μόνος μου. Με την οικογένεια μόνος μου. Μόνος δεν μπορώ να πάω, είναι πολύ μακριά. Ραφίνα και Λαύριο. Με λιμάνια. Και ακόμα και Πάτρα. Δεν έχουμε πάει σε τέτοια μέρη. Τροπή για vlog. Τόσα χρόνια είμαι εδώ, δεν έχω πάει ούτε μια φορά. Άρα δεν πήγαινε σε Αθήνα, όχι σε Λαύριο. Έχω πάει για τις φορές για βόλτα. Αλλά δεν δημιουργήσα το κανάλι. Δεν ξεκίνησε τα πάντα. Θα πάω κάποια στιγμή, έτσι θα δω το χρόνο και την ευκαιρία. Θα πάω, ξέρετε. Δεν θα το αφήσω έτσι. Είναι ντροπή. Είμαι μια 25η ιδιωτία στην Αθήνα και δεν έχω πάει στο Αθήνα και στο Λαύριο. Ντροπή. Και ακόμα και στην Πάτρα, η Πάτρα είναι πιο μακριά, 2 ώρες από την Αθήνα. Δεν ανήκει στην Αττική αυτή η Πάτρα. Βέβαια στη Αθήνα, δεν φεύγουν πολλά πλοία να πάνε στα λιμάνια, στα νησιά. Φεύγουν τα Fast Ferry, φεύγει το Golden Star. Φεύγουν το Rock and Blue της Elfidget. Φεύγει το Superstar, επίσης της Elfidget. Και λοιπά, κι άλλα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Πέρασε και μου αρέσει σε αυτήν την κρύα μέρα. Ευχαριστώ πολύ που είδαμε με το τέλειο σπάκουλο. Τώρα βρέχει. Την κατάλληλη στιγμή με έπιασε η βροχή. Τώρα που ήταν την κάμερα. Τίποτα, ο Θεός με άκουσε. Με άκουσε ο Θεός. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το κλείσιμο. Άρα, για εσείς επιτέλους, τι είναι όλες τις ώρα. Έλα, γλίσω. Δες το κλείνω. Γεια σας. Θα λέμε πιο ένα βιντεο. Γεια σας.